Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στις απόψινές επισκέψεις. 19 Μαΐου σήμερα και η πατρίδα μας, όπως κάθε χρόνο, τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Καλεσμένοι σήμερα στην εκπομπή, δύο άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν αφιερώσει πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους στο ζήτημα αυτό και ιδιαίτερα στην αναγνώριση, στο αίτημα για αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Κοντά μας ο κύριος Γιώργος Πεζηρκιανίδης, ο οποίος είναι συνεργάτης του περιοδικού Πόντος και παραγωγός ποντιακών εκπομπών. Καλησπέρα κύριε Πεζηρκιανίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Και επίσης ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα κύριε Μαλκίδη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα να μιλήσουμε για την γενοκτονία των Ποντίων και ιδιαίτερα για το αίτημα, θα έλεγα ακόμα καλύτερα για την απέτηση πλέον για την παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας. Εσείς έχετε ασχοληθεί εις βάθος στο θέμα, οπότε θα ήθελα και οι τηλεθεατές, τελειώνοντας η εκπομπή μας, να έχουν αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και για την γενοκτονία των Ποντίων, αλλά και για τις προσπάθειες που γίνονται, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα για το, ως προς το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας από τα διάφορα κράτη, τα οποία δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναγνωρίσει. Από ό,τι ξέρω, είναι λίγα τα κράτη που έχουν αναγνωρίσει επισήμως την γενοκτονία των Ποντίων, έτσι δεν είναι? Κύριε Πεζηρκιανίδη. Να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση και με αφορμή το τελευταίο σχόλιο σας να πω ορισμένες σκέψεις πολύ σύντομα σε τρία βασικά επίπεδα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές, προκειμένου, όπως είπατε πολύ σωστά, να αποκομίσουν και να βγάλουν ένα τελικό συμπέρασμα. Το πρώτο είναι το ιστορικό πλαίσιο, το οποίο αφορά την εκδίωξη ενός εκατομμυρίου Ελληνίδων και Ελλήνων μετά από ένα συστηματικά οργανωμένο πρόγραμμα γενοκτονίας, το οποίο ξεκινά το 1908, κυρίως στην περιοχή της Μικράς Ασίας και της Θράκης, κορυφώνεται στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε αυτούς τους δύο χώρους και στη συνέχεια έχουμε την επανάληψη αυτού του μαζικού εγκλήματος στην περιοχή του Πόντου και με κατάληξη το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Το ενδιαφέρον είναι ότι δυστυχώς έχουμε μέχρι και το 1924, τουλάχιστον έχω καταγράψει αυτά τα κομμάτια που αφορούν τη γενοκτονία, κομμάτια που σχετίζονται με μαζικά εγκλήματα ακόμα και το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, το τελευταίο ολοκαύτωμα το οποίο συνέβη στην Καπαδοκία έγινε το Φεβρουάριο του 1924, που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και 16-17 χρόνια μετά τα πρώτα οργανωμένα σχέδια εξόντωσης των Ελλήνων και των Ελληνίδων συνεχιζόταν ακόμα και μετά τη Συμφωνία Ειρήνης, μετά και τη Συνθήκη της Ανταλλαγής. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτό το πρόγραμμα δεν τέλειωσε ποτέ, μάλλον συνεχίζεται σήμερα με το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς ακόμα και σήμερα εξυλαμισμένους συνανθρώπους μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι παρέμειναν εκεί. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε στη βάση του θρησκεύματος και όχι της εθνικότητας, πόσο μάλλον της καταγωγής, της φυλής και γενικότερα της ελληνικότητας. Το δεύτερο που σχετίζεται με το πλαίσιο και γενικότερα με αυτό το οποίο εμφανίσατε κι εσείς και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι και όλες με αυτό, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία σήμερα, τουλάχιστον στα χρόνια τα οποία ζούμε, 100 χρόνια μετά σχεδόν την εξέλιξη και υλοποίηση του μαζικού εγκλήματος γενοκτονίας, οφείλει να αναγνωρίσει και να ακολουθήσει το παράδειγμα και άλλων κρατών, τα οποία έχουν με την ίδια πράξη επιβαρύνει το παρελθόν και την ιστορία τους και έχουν δείξει ότι δεν μπορούν να βαδίσουν με λευκές σελίδες στην ιστορία, δεν μπορούν να βαδίσουν με ψέμα και προπαγάνδα. Θυμίζω το χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταπολεμικής Δυτικής Γερμανίας, η οποία αναγνώρισε τα εγκλήματα των Ναζί και ζήτησε συγγνώμη και ακολούθησε όλες εκείνες τις διαδικασίες επανόρθωσης, αποζημίωσης και αποκατάστασης ό,τι αφορά τα ολοκαυτώματα. Βεβαίως δεν έχει κάνει το ίδιο για αρκετές σφαγές που αφορούν τη δική μας πατρίδα και τη διάρκεια της κατοχής, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που νομίζω σχετίζεται με το γεγονός ότι τα εγκλήματα παραμένουν ατιμόρυτα, άρα λοιπόν επαναλαμβάνονται. Και το τρίτο ζήτημα, το οποίο καλώς θέσατε και με βρίσκει σύμφωνο στην εισαγωγή σας, σε ό,τι αφορά την απέτηση που έχουμε και κυρίως από την ελληνική δημοκρατία
να πράξει τα δέοντα, να εφαρμόσει και να πράξει ό,τι έχει ψηφίσει, εφαρμόσει και υλοποιήσει με βάση νόμους και ψηφίσματα και να πράξει ανάλογα όπως έχουν υλοποιήσει άλλα κράτη σε σχέση με ό,τι έχει υποστεί ο λαός. Μιλώ για το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ισραήλ, μιλώ για το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Αρμενίας, μιλώ για άλλα παραδείγματα κρατών που δεν έχουν λειτουργήσει με εχθρότητα, ολιγορία και αδιαφορία απέναντι σε ένα τέτοιο μαζικό έγκλημα, αλλά έχουν μπει στην πρωτοπορία και έχουν απαιτήσει από τη διεθνή κοινότητα και τις χώρες που σχετίζονται με τα εγκλήματα αυτά να τα αναγνωρίσουν. Δυστυχώς, στην περίπτωση της ελληνικής δημοκρατίας έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που λειτουργήσε με απαράδεκτο, θα το πω, τρόπο και τελικώς αυτό το οποίο έχουμε πετύχει και μιλώ με πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, το έχουμε πετύχει γιατί αποφασίσαμε τουλάχιστον να τιμήσουμε και κυρίως να προστατεύσουμε τη μνήμη των θυμάτων. Είναι 1.000.000 Ελληνίδες και Έλληνες, παιδιά, γυναίκες. Έχουμε πάνω από 1.300.000 πρόσφυγες. Άρα λοιπόν αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο, δεν πρέπει να μείνει στη λύθη, πρέπει να προβληθεί. Και όλο αυτό το έχουμε πετύχει με τη συνδρομή πολλών φιλελλήνων σε όλο τον κόσμο. Για όσους δεν γνωρίζουν, τη γενοκτονία των Ελλήνων την έχει αναγνωρίσει το Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Σουηδίας, της Αρμενίας, της Ολλανδίας πρόσφατα. Έχουμε πάνω από 30 αναγνωρίσεις από πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Έχουμε 14 αναγνωρίσεις από τον Καναδά. Έχουμε 3 αναγνωρίσεις από την Αυστραλία. Και είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, κομμάτι του αγώνα διεκδίκησης και αναγνώρισης γενοκτονίας, τα δύο ιστορικής σημασίας ψηφίσματα, το ένα από τη Γερουσία και το άλλο από τη Βουλή των ΗΠΑ, όπου εκεί πέρα από την γνωστή δήλωση του Biden, του Προέδρου των ΗΠΑ, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Αρμενίας, εκεί υπάρχει σε αυτά τα δύο ψηφίσματα σαφή αναφορά για τη γενοκτονία των Ελλήνων. Άρα λοιπόν η σημερινή μας συζήτηση και η πρόσκληση που δεχτήκαμε για να συμμετάσχουμε στην εκπομπή σας έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί συμπίπτει και με τη 19η Μαΐου αλλά και από τη δική μου πλευρά συμπίπτει και με το αίτημα πλέον και με την επιστολή που έχω στείλει στον Πρόεδρο των Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το σημαντικό γερουσιαστή, το Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο για την αναγνώριση, να πράξει το ανάλογο και για την περίπτωση γενοκτονίας των Ελλήνων. Νομίζω ότι είναι μέσω της εκπομπής σας και ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και αφορά το χρέος και το καθήκον που έχουμε απέναντι στη μνήμη των θυμάτων. Οπωσδήποτε. Αυτό θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Θα ήθελα να μας πείτε και περισσότερα για το περιεχόμενο της επιστολής που στείλατε. Γιατί θεωρείτε ότι υπήρξε ολιγορία των ελληνικών αρχών? Γιατί ακόμα και στην πατρίδα μας νομίζω για πρώτη φορά έτσι αναγνωρίστηκε επίσημα και θεσμοθετήθηκε ως ημέρα μνήμης η 19η Μαΐου το 1994, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, έχετε δίκιο και νομίζω συμφωνείτε στο γενικότερο σκεπτικό του γεγονότος ότι όταν το 1922-23 έγινε το ολοκαύτωμα της Μύρνης που είναι το τελειωτικό χτύπημα στη γενοκτονία, είναι δηλαδή η αυλαία αυτού του μαζικού εγκλήματος, το οποίο δεν τιμωρήθηκε. Επαναλαμβάνω ότι οι προτεργάτες, οι νεότουρκοι και οι κεμαλικοί ήταν αυτοί οι οποίοι σε συνεργασία με γερμανικούς οργανισμούς, με γερμανικούς προγραμματισμούς, με γερμανούς αξιωματικούς, αρχηγός του Οθωμανικού Γενικού Επιτελείου ήταν γερμανός στρατάρχης. Γερμανοί αξιωματικοί ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους νεότουρκους και τους κεμαλικούς προκειμένου να κάνουν τα ολοκαυτώματα, τις σφαγές από τον Πόντο μέχρι τη Σμύρνη και από την Αδριανόπολη μέχρι την Καπαδοκία. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουν οι τηλεθεατές ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά το γεγονός ότι τα τιμόρυτα εγκλήματα δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Όπως γνωρίζουμε, ο Χίτλερ, όταν προετοίμαζε το ναζιστικό καθεστώς, έλεγε παντού, ακόμα και στη δίκη που έκανε για το πραξικόπημα της Βαυαρίας, ότι δάσκαλός μου ήταν ο Κεμάλ. Μετέπειτα, όταν ανέλαβε την εξουσία, είπε ποιος θυμάται τους Αρμένιους, προκειμένου να υλοποιήσει το ολοκαύτωμα εναντίον των Εβραίων και των άλλων λαών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θυμίζω επίσης ότι το ναζιστικό καθεστώς στηρίχθηκε σε εγκληματίες οι οποίοι δεν τιμωρήθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δυστυχώς επανέλαβα να σας αναφέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του υπολοχαγού Κάρλ, ο οποίος ως νεαρός αξιωματικός εναντίον των Ελλήνων στη Θράκη και στον Πόντο και στη Σμύρνη, ατιμόρυτος έγινε αξιωματικός συνταγματάρχης των Ναζί, ήρθε στην Ελλάδα με 5 μαζικά εγκλήματα. Εξ αυτών το δεύτερο, που είναι στο δίσκο της Θερμακιάς, της Κλεισούρας, των Πύργων και του Μεσοβούνου, αφορά μια σειρά από ζητήματα τα οποία πραγματικά απασχολούν σε αυτών των θυμάτων. Θέλω λοιπόν να
συμπέρασμα ότι η Ελλάδα δυστυχώς αποφάσισε με το 2023, την πολλούς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η λύθη είναι αν το βάλουμε μαζί με το α στερητικό, συνθέτει ότι έχει δώσει ο δημιουργός τον άνθρωπο, δηλαδή να γνωρίζουμε ως φωτιά, ως αυτεξούσιο, ως ελευθερία. Φανταστείτε λοιπόν να φύγει το α στερητικό, θα μείνει μόνο η λύθη. Το 1930 είχαμε την πρόταση, την απαράδεκτη, για απονομή βραβείου Νόμπελ, αν είναι δυνατόν, δηλαδή στο φυσικό και ηθικό αυτοκίνητο. Είχαμε την επίσημη πολιτική και προσφυγικά σωματεία έκλεισαν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και φυσικά θα πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η περίοδος ήταν να προβληθεί ο πολιτισμός των ποντίων, των μικρασιατών, των θρακών και όχι για ποιο λόγο εξαφανίστηκε ο ποντιακός, μικρασιατικός και θρακικός ελληνισμός, καθώς και ο καπαδοκικός από τις αιστείες του. Ερχόμαστε λοιπόν το 1994 με τη σημαντική συμβολή του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, ο οποίος πρότεινε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία και στους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας την αναγνώριση γενοκτονίας, και φτάσαμε σήμερα σε αυτή την προσπάθεια, η οποία σας είπα κάποια στοιχεία της διεθνοποίησης. Αφορά βεβαίως και μια σειρά από οργανισμούς όπως είναι ο ΟΗΕ, όπως είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική μας η Ένωση, στην οποία μετέχω, το 2007 αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών. Και φυσικά αυτός ο αγώνας, αυτή η προσπάθεια, αυτό το καθήκον, επιτρέψτε μου να σας πω, απέναντι στη μνήμη των θυμάτων. Προσωπικώς είμαι απόγονος θυμάτων της γενοκτονίας, είμαι απόγονος ορφανών της γενοκτονίας, είμαι απόγονος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι τα εγκλήματα συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Συνεπώς έχω το δικαίωμα, αλλά έχω την ιστορική ευθύνη και καθήκον να απαιτήσω και από την Τουρκία αλλά και από την ελληνική δημοκρατία, της οποίας είμαι πολίτης, να αναγνωριστούν αυτά τα εγκλήματα έτσι ώστε οι λαοί να συνεργαστούν, να ζήσουν ειρηνικά και κυρίως να προχωρήσουν σχέσεις τους. Άλλωστε, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, πόσο μάλλον μεταξύ των λαών, δεν μπορούν να στηριχτούν ούτε στην προπαγάνδα, ούτε στο ψέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά και εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι χρέος στη μνήμη των θυμάτων, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, υπέστησαν όλες αυτές τις φρικαλαιότητες από την Τουρκία, από τον Κεμάλ Ατατούρκ ουσιαστικά. Έτσι, εκεί κορυφώθηκε, νομίζω, από το 19 μέχρι το 24. Η γενοκτονία έγινε πιο συστηματική και οδήγησε στην εξόντωση πάρα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ποντίων. Κύριε Πεζηρκιανίδη, θα ήθελα και τη δική σας πρώτη τοποθέτηση για το ζήτημα που συζητάμε, και εσείς έχετε ασχοληθεί εις βάθος με τα σχετικά ζητήματα, τόσο με το ιστορικό πλαίσιο όσο και με τις ενέργειες που έχουν γίνει ως προς το αίτημα για την καθολική, για την παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Ναι, για τα ιστορικά θα μιλήσει περισσότερο ο κύριος Μαρκίδης, που τα μελετάει ως ακαδημαϊκός. Εγώ θα μου επιτρέψει να κάνω ένα μικρό έτσι ιστορικό, πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Όπως είπε και ο κύριος Μαρκίδης, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 είχε απλωθεί ένα ωραίο πέπλο σιωπής, ένα ωραίο πέπλο της λύθης. Εκεί λοιπόν ήρθαν νέοι άνθρωποι και κυρίως ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ο μεγάλος αυτός διανοούμενος, ο οποίος τι έκανε, κατέβασε ουσιαστικά τις πινακίδες που έλεγαν διωγμοί, σφαγές, και έβαλε την πινακίδα που λέγεται γενοκτονία. Τεκμηριωμένα βέβαια, διότι είχε γνώσεις, εμπειρίες από την συμμετοχή του κυρίως στην Διεθνή Ένωση για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των λαών. Είχε μιλήσει για γενοκτονίες ήδη για άλλα κράτη και άλλες περιοχές και σε θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1985 και το Κέντρο Ποντιακών Μελετών, όπου ήρθε και εκεί κάποια στιγμή και ο κύριος Φωτιάδης με τα ντοκουμέντα, τα ιστορικά τα οποία τα είχε ήδη μελετήσει, και πλέον ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα. Και να ξέρετε ότι η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν ομοσπονδίες, υπήρχε μια ένωση πανελλήνια, κάποιοι πόντιο πατέρες, μόνο που εμφανίστηκαν νέοι άνθρωποι στον χώρο μας, δηλαδή στον ποντιακό χώρο, αντέδρασαν. Ένα χαρακτηριστικό θα πω, ότι στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο του ποντιακού ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη, αφού το κατεστημένο και οι ποντιοπατέρες έφεραν αντίρρηση το να εισηγηθεί το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων που στο ποντιακό συνέδριο. Λέω ένα δείγμα, επιτρέψτε μου, πρέπει να τα πούμε αυτά, γιατί πρέπει να ξέρουμε και τι γίνεται. Τα πρόσωπα, τα γεγονότα, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε.
Δεν πέρασαν πολλά χρόνια. Εμείς ως φυσικά πρόσωπα και ως θεσμοί, κάθε έλεγα και με την εφημερίδα και με την πρωτοβουλία για το ποντιακό ζήτημα, συσπηρωθήκαμε αμέσως και πλαισιώσαμε αυτή την κίνηση και ήμασταν έτσι ασθενός, ας το πούμε, περίγυρος αυτής της κίνησης. Μέχρι το 1994 που σχετικά σύντομα, από το 1985 μέχρι το 1994, έφτασε στη Βουλή, όμως εκεί πρέπει να πούμε δύο πράγματα, θα μου επιτρέψετε, πέρα από το πιστεύω του καθενός και τα πολιτικά και τα κομματικά. Ο Χαραλαπίδης ο Μιχάλης ήταν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ τότε και γνώριζε πολύ καλά, ήταν στο περιβάλλον εκεί και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε άλλης πάστας, να το πω έτσι, των ηγετών και του έβαλε το ζήτημα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, σαν ηγέτης της εποχής εκείνης, το έφερε στα όργανα και στη συνέχεια το φέρνει στη Βουλή. Το λέω πολύ έτσι σύντομα για να ξέρουμε έτσι λίγο και τα ιστορικά. Και όντως, στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 ψηφίστηκε η πρόταση νόμου αυτή, καθιερώνοντας την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ινών του Πόντου. Όμως η Βουλή και οι κυβερνήσεις είχαν την πολιτική και διπλωματική υποχρέωση να προωθήσουν το αίτημα της γενοκτονίας και στα διεθνή, θα έλεγα έτσι, θεσμούς. Αλλιώς γιατί το ψηφίσαμε. Και ταυτόχρονα να την υπερασπιστεί αυτή την απόφαση. Όμως πάνω σε αυτό το θέμα δεν είχαμε καμία απολύτως ενέργεια. Αντιθέτως, από το 1996 και μετά, όπου υπήρξε ουσιαστικά και η άρνηση της έκδοσης των ντοκουμέντων για την απόφαση της Βουλής αυτής, είχαμε πάρα πολλές προσβολές. Να σας πω μία έτσι χαρακτηριστική. Ξέρω ότι η 19η Μαΐου επελέγει διότι οι Τούρκοι καθιέρωσαν την 19η Μαΐου ως ημέρα κατ' επίφαση βέβαια νεολαίας και αθλητισμού και γιορτάζουν τις σφαγές, να το πω έτσι. Ουσιαστικά, νομίζω, κύριε Πεζεργιανίδη, 19 Μαΐου είναι και η μέρα που αποβιβάστηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμσούντα, έτσι. Ήταν μισό, στη Σαμσούντα δηλαδή. Ναι, ναι. Δήθεν και να επέβη εκεί για να διευθετήσει κάποια θέματα, αλλά ήταν ήδη γνωστό ότι πλέον είχε κάνει την επανάστασή του. Και λοιπόν, να σας πω ένα παράδειγμα. 19 Μαΐου επιτρέπει ο Υπουργός Άμυνας να προσγειωθούν πολεμικά τουρκικά F-16 στην Αιχίαλο σε ελληνικό πολεμικό αεροδρόμιο. Πήρε την απόφαση ο Υπουργός Πολιτισμού, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν χρειάζεται, να στείλει την κρατική ορχήστρα Αθηνών στην Τουρκία την ημέρα που γιορτάζουν οι Τούρκοι. Βέβαια αυτό απετράπη με πολλές αντιδράσεις και της ίδιας ορχήστρας, ακόμη και της Ολυμπιακής τότε των πιλότων. Προγραμμάτισαν μια συναυλία του Γλουβά με τον Κούρτ την πράσινη γραμμή στην Κύπρο. Προσέξτε τώρα, θέλω να πω τις προσβολές. Να μην σας πω την τελευταία προσβολή που υπέστη, όχι μόνο ο ποντιακός ελληνισμός, αλλά και οι πρόσφυγες και όλοι οι Έλληνες, είναι τελευταία που ήρθε κάποιος εδώ υπουργός, υφυπουργός ποιος ήταν αυτός, θα αρέσει και ήρθε στο βιλαέτιό του και περιδιάβηκε τα τσιφλίκια του παππού του με τις υπηκόρες του και μιλούσε για Τούρκους και όλα αυτά που είπε. Τι πιο μεγάλη προσβολή μπορείτε να μου πείτε? Δεν έχουμε ένα δείγμα. Έχετε έτσι, δίκιο. Δυστυχώς κάνουμε οι ίδιοι. Κάνουμε οι ίδιοι λάθη. Έτσι. Το θέμα να το έχει βάλει έτσι σε κάποιο θεσμό. Δεν υπάρχει. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο μας μέτωπο. Να πω και κάτι άλλο έτσι για τις οργανώσεις, γιατί αυτά έτσι γίνονται. Εγώ θα μιλήσω λίγο στον τομέα αυτό. Δυστυχώς μας απαγοήτευσαν. Θα σας πω ένα έτσι πρόσφατο για την επέτειο φέτος. Ξέρετε ότι στη Βουλή η μεγάλη ομοσπονδία που έχει τη μεγάλη πλειοψηφία είναι όλος ο καημός μας. Πλησιάσανε, τίσανε, μιλήσανε με τον πρόεδρο της Βουλής. Γιατί? Για να φωτιστεί η Βουλή και καλώς κανονίσουν να βάλουν και το σήμα, αυτό το λατινικό, το τζε. Όμως ποια είναι η Βουλή, κύριε Ερυφηλίδη, σήμερα και αγαπητοί μας τηλεθεατές? Είναι η Βουλή όπου το 90% βουλευτές, κόμματα, κυβέρνηση και είναι οι αρνητές. Αυτοί που έχουν στις τάξεις τους γνωστούς αρνητές της γενοκτονίας. Και με έργα και με πράξεις και γραφτά, αυτοί που αφαιρούν τα ιστορικά μας, έστω και λίγα που είναι στα βιβλία, και αντιθέτως βάζουν και για τον Κεμάλ εκεί, τον ηγέτη και τον αναμορφωτή και όλα αυτά. Αντί δηλαδή να πιέσουμε με δύναμη οι οργανώσεις και όπως μπορούμε και να βγει έστω και επαιδειακά μια επιστολή που να απαιτούμε, να ζητάμε
να πιέσουμε καμία απέτηση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνονται όμως έτσι αυτά τα πράγματα. Η Βουλή και οι κυβερνήσεις και τα κόμματα από μόνα τους δεν θα κάνουν τίποτα αν εμείς δεν πιέσουμε. Και καλά και τα λογότυπα, δεν ξεχνώ. Πολύ φοβούμαι όμως ότι όλοι ξεχνούν. Και κυρίως ξεχνούμε την ώρα της κάλπης, γιατί συντηρούμε ένα πολιτικό κατεστημένο, δηλαδή κόμματα, κυβερνήσεις, τα οποία είναι αρνητές. Ποιος θα πάει στο εξωτερικό να μιλήσει? Όπως είπε ο κ. Μαλκίδης, αυτό γίνεται η υπομορφή της ακτιβισμού κάποια πρόσωπα. Δεν είναι αυτά που πετύχαμε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη. Δεν κινούνται έτσι επίσημα. Είναι ουσιαστικά η ιδιωτική πρωτοβουλία, οι ακτιβιστές. Είναι έτσι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και θα μιλήσουμε με πολλές λεπτομέρειες και για όσα δεν έγιναν, αλλά κυρίως για όσα πρέπει να γίνουν. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας για το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων και θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Φωκίωνα Φουντουκίδη, δημοσιογράφο και ο οποίος επίσης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, είναι εκδότης του περιοδικού Πόντος και έχει ασχοληθεί και αυτός εις βάθος με το ζήτημα της γενοκτονίας των ποντίων. Κύριε Φουντουκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ τη συζήτησή μας, είπαμε ήδη αρκετά πράγματα. Θα θέλαμε λίγο και τη δική σας έτσι, άποψη, τη δική σας οπτική. Έχετε κι εσείς ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις σας. Πολύ ευχαρίστω. Να πούμε ότι τιμούμε ο απανταχού ελληνισμός την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτή την ημέρα να στρέφουμε την προσοχή μας, τη σκέψη μας σε αυτούς τους 353.000 προγόνους μας ανθρώπους που χάθηκαν άδικα, άταφοι, τα κορμιά τους εκεί στα φαράγγια και στα πόντου παρέμειναν χωρίς παπά, χωρίς ψαλμοδία, στις πορείες της εξορίας έμειναν στους δρόμους, δρόμους οποίους προσωπικά εγώ κάθε καλοκαίρι πηγαίνω σε αυτά τα μέρη και ανάβουμε το κεράκι στους δρόμους αυτούς τους οποίους έχουν διαβεί. Δυστυχώς τα πρώτα χρόνια που ήρθαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες ξεχάσανε δυστυχώς τα πρώτα χρόνια, ίσως και λόγω των συνθήκων επιβίωσης, ξεχάσανε αυτή τη μεγάλη τραγωδία και πέρασαν αρκετά χρόνια για να μπορέσει ο ελληνισμός, ο γοντιακός ελληνισμός, αλλά και γενικότερα ο ελληνισμός, να διεκδικήσει την ιστορική τους δικαίωση. Εν πάση περιπτώσει, στα μέσα της δεκαετίας του 80, φωτισμένοι άνθρωποι όπως ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, από κοντά του επιστήμονες όπως ο Κώστας Βουλιάδης και άλλοι, αυτό το πέπλο σιωπής για τη μεγάλη τραγωδία το παραμέρισαν, έθεσαν το ζήτημα, έθεσαν τις διαστάσεις του, τις πολιτικές, τις ηθικές, τις διπλωματικές και ξεκίνησε ένας αγώνας, ο οποίος ως προς το πρώτο μέρος του είχε μεν επιτυχία, δηλαδή στην αναγνώριση της γενοκτονίας μετά από αγώνα των Ποντιακών Συλλόγων από την ελληνική πολιτεία το Φεβρουάριο του 1914. Όμως εκεί κάπου τα πράγματα στράβωσαν. Στη συνέχεια του αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά μέχρι σήμερα. Αυτή η ολιγορία πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο η δικαίωση των θυμάτων, των αθώων θυμάτων της ποντιακής τραγωδίας, της ποντιακής γενοκτονίας. Νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει μια συστράτευση τόσο από την κυβέρνηση όσο από τους ποντιακούς συλλόγους για να μπορέσουμε να πάμε στο δεύτερο βήμα που είναι η διεθνής αναγνώριση. Σε ό,τι αφορά την πολιτεία, την κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα προωθήσει το ζήτημα της γενοκτονίας. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί, όπως βέβαια και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ίσως και λόγω της πανδημίας θα περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε κάποια βήματα, να τεθεί αυτό το ζήτημα σε διεθνείς οργανισμούς και μετά την επιτυχία μάλιστα των Αρμενίων, της αναγνώρισης γενοκτονίας των Αρμενίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε κι εμείς τον αγώνα μας και να ακολουθήσουμε τον δρόμο του αγώνα, τον συνεχή και επίμονο δρόμο που διεξάγουν οι Αρμένοι από το 1915 και μετά. Δεν σταμάτησαν ούτε μία μέρα. Εμείς τους θυμηθήκαμε μόλις το 1980, όπως είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρχει αναγνώριση. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Το συζητήσαμε και με τον κύριο Πεζηρκιανίδη και με τον κύριο Μαλκίδη. Είναι και δικά μας λάθη, δηλαδή είναι και η δική μας ολιγορία. Η ολιγορία των ελληνικών αρχών και ευτυχώς που υπάρχουν
άνθρωποι όπως ο Μιχάλης Καραλαμπίδης που αναφέρατε, όπως πολλοί σύλλογοι, δηλαδή όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, εγώ καταλαβαίνω, κατά κύριο λόγο είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών ιδιωτών, φορέων, έτσι, συλλόγων ποντιακών. Είναι περισσότερο αυτό παρά οι προσπάθειες έτσι, που έχουν αναλάβει οι ελληνικές αρχές. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει στην επίσημη ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το ζήτημα της γενοκτονίας. Δηλαδή η αναγνώριση τελικά σημαίνει ίσως σήμερα εκδηλώσεις εσωτερικές στην χώρα. Εντάξει, έπρεπε να γίνουν φυσικά αυτές και τιμούμε τη μέρα μνήμης. Όμως δεν αναλήφθησαν διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή οι ηθικές, πολιτικές και διπλωματικές ευθύνες που απορρέουν από την αναγνώριση δεν εκπληρώθηκαν ακόμη. Διπλωματικές ευθύνες σημαίνει να θέσει το ζήτημα στον ΟΗΕ, επίσημα, στο ελληνικό κράτος. Να το ζητήσεις από τις άλλες κυβερνήσεις να αναγνωρίσει την γενοκτονία, κάτι που επίσης δεν συμβαίνει. Να το βάλει στην ατζέντα των διμερών συναντήσεων, επαφών και σχέσεων. Δηλαδή, και επίσης να ζητήσει από την ίδια την Τουρκία να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος της, να ζητήσει συγγνώμη, όπως έκανε η Γερμανία. Η Γερμανία ζήτησε συγγνώμη από το Ισραήλ και την εκτονία των Εβραίων και αποζημιώσεις έχει δώσει. Το ίδιο ζητάμε και από την τουρκική κοινωνία και την τουρκική κυβέρνηση για να τα βρουν και αυτοί με το παρελθόν τους και με τον εαυτό τους. Νομίζω ότι και η απάντηση της Ελλάδας, η αντίσταση της Ελλάδας στην τουρκική επιπεδικότητα ξεκινάει αυτός ο αγώνας από την αναγνώριση της γενοκτονίας. Κύριε Φουντουκίδη, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή έτσι, η διστακτικότητα, αυτός ο φόβος να θέσουμε το ζήτημα αυτό στα διεθνή φόρα? Γιατί, όπως λέμε, είναι πολύ σημαντικό το ότι σήμερα η πατρίδα μας τιμά την μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας, αλλά είναι και σε συμβολικό επίπεδο, είναι πολύ διαφορετικό η αναγνώριση στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς να αναγνωρίσουν την γενοκτονία όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί πιστεύετε ότι είμαστε τόσο πίσω σε αυτό? Πιστεύω και σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουν γίνει από πολιτικούς επιστήμονες, είναι γεωπολιτικοί λόγοι. Δηλαδή η Ελλάδα όπως είναι έτσι στο άρμα της Δύσης εξαρτημένη, η οποία Δύση και σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ θεωρούν την Τουρκία ως μια περιφερειακή δύναμη και απαραίτητη για αυτούς, κάτι το οποίο ίσως διαταράσσεται το τελευταίο καιρό αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο της ακεραιότητας της θεωρίας του δόγματος ακεραιότητας της Τουρκίας θυσιάστηκε η μνήμη των προσφύγων, γιατί η μνήμη των προσφύγων ήταν μια διεκδικητική αιχμή απέναντι στην ακεραιότητα αυτής της χώρας. Το σημερινό τουρκικό κράτος χικοδομήθηκε πάνω σε γενοκτονίες, σε λαούς που τους έβαλε στους τάφους τους και φοβούνται βέβαια ίσως ότι η ιστορική μνήμη, το να θυμόμαστε το τι συνέβη, μπορεί αυτοί οι λαοί να βγουν από τους τάφους τους, όπως οι Κούρδοι το έχουν κάνει ήδη, και να διεκδικήσουν κάποια πράγματα. Αυτό σημαίνει ευθεία βολή απέναντι στην ακεραιότητα της Τουρκίας, ένα κράτος το οποίο το χρειάζονταν η Δύση, το ΝΑΤΟ, για να εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά της συμφέροντα στην περιοχή μας απέναντι στις προκλήσεις που έχει η περιοχή, και είναι πάρα πολλές. Άρα πιστεύετε ότι είναι κυρίως γεωπολιτικοί λόγοι. Από την άλλη, στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής αναφερθήκαμε και στους λεγόμενους αρνητές εντός και εκτός κοινοβουλίου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε γενοκτονία, ότι ενδεχομένως υπήρξαν διωγμοί, σφαγές, αλλά όχι γενοκτονία. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο και για τον κόσμο που δεν ξέρει. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το τι είναι γενοκτονία και γιατί όντως οι διωγμοί και οι σφαγές των ποντίων δεν είναι απλώς διωγμοί και σφαγές, είναι γενοκτονία. Είναι, δηλαδή κατατάσσονται σε αυτόν τον όρο, ο οποίος έχει έτσι και νομική σημασία. Δεν είναι απλώς ένας όρος τον οποίο το χρησιμοποιούμε. Το 1944 ο Ραφαήλ Λέμκιν, ο οποίος είναι επιζών του ολοκαυτώματος, ο οποίος έρχεται από την Πολωνία και εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη, γράφει ένα καταπληκτικό άρθρο, το οποίο δημοσιεύεται στο New York Times, όπου γράφει αυτό το οποίο συνέβη εναντίον των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και πριν, ήταν στην ουσία αντιγραφή της γενοκτονίας, έτσι την ονομάζει, εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων. Έτσι λοιπόν το 1944 ακούγεται για πρώτη φορά η λέξη αυτή, η οποία συνθέτεται και προωθείται στη βάση των δύο συνθετικών όρων που αφορούν δύο ελληνικές λέξεις και από τότε τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Και το 1945 υιοθετείται από τον ΟΗΕ η σχετική σύμβαση, η οποία αφορά την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος γενοκτονίας, το οποίο αφορά την προσπάθεια εξαφάνισης εν όλο ή εν μέρη
μιας εθνικής ομάδας, μόνο και μόνο γιατί είναι διαφορετική από την πλειοψηφία, την προσπάθεια μεταφοράς παιδιών από μια εθνική ομάδα σε μια άλλη, την απόπειρα βιασμού ή και τον βιασμό των γυναικών προκειμένου να σταματήσει ή να προωθηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορά τη δημογραφία, και τα 8 άρθρα τα οποία συνθέτουν την σχετική σύμβαση αφορά μια δέσμη μέτρων που πρέπει να αναλάβει η ανθρωπότητα σχετικά με τη μη επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων. Ένα από αυτά είναι η θέσπιση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο δικάζει εγκλήματα που αφορούν τη γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως αφορούν σχετικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να πούμε για τους τηλεθεατές δεν υπάρχει παραγραφή. Δηλαδή αυτό το οποίο συζητούμε με τους εκλεκτούς συνομιλητές αλλά και με εσάς σχετίζεται με ένα ζήτημα το οποίο όσα χρόνια και να περάσουν δεν αφορά μόνο την ιστορία, αφορά τη σχέση μεταξύ των κρατών, αφορά αν θέλετε και την προϋπόθεση για την έναρξη ή αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων και την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο ελληνικός λαός και κυρίως η ελληνική δημοκρατία να βαδίσει σε αυτήν την άγνοια ή αν θέλετε στην ολιγορία, και κυρίως η Τουρκία να βαδίσει σε αυτό το πλαίσιο. Από τη στιγμή που υπάρχει και η σύμβαση, αλλά κυρίως υπάρχουν αναγνωρίσεις από κοινοβούλια, κράτη και άλλους θεσμούς, οι οποίοι αφορούν ένα μαζικό έγκλημα το οποίο δεν έχει παραγραφεί. Και φυσικά, πέρα από το γεγονός ότι η προσπάθειά μας αφορά την αναγνώριση από το ΘΥΤ, Τουρκία, τη διεθνή κοινότητα και γενικότερα όλο το πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας, σχετίζεται και με την απέτησή μας για αποκατάσταση, επανόρθωση και αποζημίωση, όπως το ίδιο το πλαίσιο του ΙΕ αφορά για τη γενοκτονία. Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία να υπάρχουν αρνητές, με ειδικά στην Ελλάδα ψηφισμένο τον αντιρατσιστικό νόμο που όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά επισύρει ποινές φυλάκισης 2 ετών πρόστιμα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν και αρνούνται τη γενοκτονία. Και αυτοί οι άνθρωποι όχι απλώς να επιβραβεύονται με την ψήφο, όχι απλώς να γίνονται υπουργοί, αλλά κυρίως να κινούνται και στο πλαίσιο της υποτιθέμενης συνειδηπορίας με τους συλλόγους ή με τους θεσμούς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η εκπομπή μας και η συζήτησή μας απόψε δίνει και ένα μήνυμα για το πώς πρέπει να κινηθεί και πώς πρέπει να υπάρξει ένας άλλος δρόμος διεκδίκησης, απέτησης και κυρίως προσπάθειας ανθρώπων, θεσμών, κρατών, χωρών και λαών προκειμένου αυτά τα εγκλήματα πρώτον να μην επαναλαμβάνονται και κυρίως να αναγνωρίζονται από τους δολοφόνους, δηλαδή τους θύτες. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είναι συντονισμένη η προσπάθεια και να έχουμε ως πρότυπο άλλα κράτη, τα οποία με τις συντονισμένες προσπάθειές τους έχουν καταφέρει πολύ περισσότερα. Βλέπουμε έτσι την αναγνώριση φυσικά της γενοκτονίας των Εβραίων, των Αρμενίων και όχι μόνο. Εκεί όμως υπήρχε μία καθολική έτσι συστράτευση σε αυτόν τον στόχο και των κυβερνήσεων αλλά και των πολιτών. Ήταν συνείδηση στον καθένα. Το βλέπαμε και εκεί θέλω να σταθώ και στον χώρο για παράδειγμα της τέχνης, γιατί και αυτό βοηθάει πολύ πιστεύω και είναι και ακόμα μία παράμετρος που θα ήθελα να δούμε πόσες ταινίες έχουν γίνει για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, έτσι, για την γενοκτονία των Αρμενίων, οι οποίες αφυπνίζουν. Είναι πολύ το παράδειγμα σας. Θα πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική αυτή η οποία προώθησε το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων ήταν και παραμένει μια διάσημη ακτιβίστρια στο χώρο των social media που είναι η Kim Kardashian, η οποία πραγματικά ανάλογα παραδείγματα ή ανάλογες προσπάθειες από καλλιτέχνες διανοούμενες εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το υπόδειγμα το οποίο βάλατε και αφορά όχι μόνο την τέχνη, αλλά αφορά όλο το πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι είναι και ήρθε η στιγμή αυτό το οποίο επιθυμούμε ως απέτηση και διεκδίκηση της αναγνώρισης να αφορά πλέον όλη την ελληνική κοινωνία, από την παιδεία, η οποία το τονίσανε και ο αγαπητός Φωκίων και ο Γιώργος, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της έλλειψης παιδείας, της μη διδασκαλίας γενοκτονίας, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλά ξεκινούν από την εκπαίδευση, από την παιδεία, από την νεαρή ηλικία. Επίσης δεν υπάρχουν μνημείο, δεν υπάρχει ένα εθνικό μνημείο για τη γενοκτονία, όπως αντίστοιχα υπάρχει στο Γερεβάνι, στο Τελαβίβ, για αντίστοιχα μαζικά εγκλήματα. Δεν υπάρχει δυστυχώς η ίδια η εκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία βλέπει ένα ζήτημα να εμφανίζεται κάθε 19η Μαΐου ή 14η Σεπτεμβρίου, ή κάποια στιγμή ο Ερντογάν να μας κατηγορεί ακόμα και για γενοκτονία, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, και να μην υπάρχει κανένα. Δείτε για παράδειγμα, το ανέφερανε και οι δύο συνομιλητές και το υπονοήσατε κι εσείς. Κάποιο κόμμα σήμερα όλο του φάσματος, από τη δεξιά μέχρι την αριστερά και το κέντρο, έχει κάποιο βιβλίο ή έχει κάνει κάποια παρέμβαση για το ζήτημα της γενοκτονίας? Δεν υπάρχει καμία απολύτως.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πετύχαμε και επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο πετύχαμε αφορά τη δική μας προσπάθεια, τη συνδρομή ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι πιστεύουν όχι στη μυσαλλοδοξία, στην εκδίκηση και στο ρατσισμό, όχι στον εθνικισμό και στον σοβινισμό, αλλά στην αποκατάσταση της αλήθειας, της ιστορικής μνήμης και δικαίωσης της μνήμης των θυμάτων. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό το γεγονός ότι θέλουμε να προωθήσουμε το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Ασφαλώς και δεν μας κάνει εθνικιστές. Είναι θέμα αποκατάστασης της αλήθειας. Είναι χρέος στην μνήμη των θυμάτων και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Κύριε Πεζηρκιανίδη, αν προσπαθούσαμε να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά και να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν, ας αρχίσουμε με την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, τι δεν έχει γίνει, και θα ήθελα να ακούσω μετά και τον κύριο Φουντουκίδη γι' αυτό. Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς, είχατε την εξουσία, ήσασταν στο αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, για παράδειγμα, ποιος θα ήταν ο πρώτος στόχος, τα πρώτα βήματα που θα θέτατε για την, ούτως ώστε να επιταχυνθεί έτσι η προσπάθεια αυτή για το αίτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας. Καταρχάς πρέπει να πάρουμε ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου, τι έκανε η Αρμενία. Έτσι ως παράδειγμα, ως κράτος βασικά, βέβαια, έχει ένα πλεονέκτημα η γενοκτονία των Αρμενίων, ότι έχουν μαζί τους το κράτος. Εμείς δεν το έχουμε. Τι κάνουμε λοιπόν? Το επίσημο κράτος πρέπει, όπως είπαμε, αφού ψήφισε την πρόταση νόμου για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων, τη γενοκτονία δηλαδή, αναλαμβάνει ταυτόχρονα την υποχρέωση να προωθήσει στα διεθνή, αν θέλετε, κέντρα την απέτηση της αναγνώρισης. Δεν έχουμε μία κίνηση. Αυτοί από μόνοι τους δεν συγκινούνται από ό,τι βλέπουμε. Εμείς οι απλοί άνθρωποι, είτε μέσα από τους θεσμούς, είτε μέσα από τις οργανώσεις και οι σύλλογοι ακόμη, αυτά που είπαμε προηγουμένως, τα είπαμε περισσότερο για να μας κάνουν σοφότερους και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Να πιέσουμε και να βάλουμε το θέμα επίσημα στους θεσμούς, στα κράτη, στις κυβερνήσεις, για να φτάσουμε παράλληλα με όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως, που κινήθηκε με τα φυσικά πρόσωπα ως ακτιβιστές. Δεν το βάζουν, ξέρετε, πολλές φορές παρεμβαίνουν και οι Τούρκοι. Η Τουρκία επίσημα. Το έχουμε αυτό. Είπε και ο κύριος Φουντουκίδης. Όλα αυτά τα γεωστρατικά, γεωστρατηγικά ή και άλλοι λόγοι. Πρέπει λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις επίσημα, παίρνοντας και τα ντοκουμέντα, τα άγρια ντοκουμέντα, τις αποδείξεις δηλαδή, η οποία στα σιρτάρια της Συμβουλή τα έχει και μεταφρασμένα σε 5 γλώσσες. Και δεν τα προωθεί πουθενά. Να τα προωθήσει. Πρέπει να πιέσουμε. Και εμείς και οι σύλλογοι προς τις διοικήσεις τους, τις ομοσπονδίες, προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουμε μεγάλο αγώνα, να πιέσουμε. Να αλλάξει στάση η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών. Πουθενά δεν έβαλε το θέμα. Για να μην πω άλλα παραδείγματα, ο κ. Μαρκίδης ίσως το γνωρίζει, ότι υπήρξαν σε κάποιες χώρες σε επίσημες εκδηλώσεις για την γενοκτονία, όπου οι ελληνικές υπηρεσίες διπλωματικές πήγανε και είπανε ότι εμείς δεν ζητάμε και δεν διεκδικούμε. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το κλίμα. Και δεν καταλαβαίνουν οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί, εάν δεν πιέσουμε. Πρέπει να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω, οργανωμένα. Να δούμε τι κάναν και οι Αρμένοι, οι οποίοι δυστυχώς, για εμάς, μας θύμισαν από τότε ακόμη την έμεση. Την ελληνική λέξη νέμεσης. Τι έκαναν, την οργάνωση νέμεσης. Τότε, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι είδαν μπροστά στα μάτια τους να βιάζουν, να σκοτώνουν, να δολοφονούν τις οικογένειές τους και τους ομοεθνείς τους, απλοί άνθρωποι δεν είναι δολοφόνοι. Έβαλαν ως στόχο να δολοφονήσουν τους υπετίους και σε πολλές περιπτώσεις το κατόρθωσαν. Και διαχρονικά μέχρι τα τελευταία χρόνια, τι κάνανε οι Αρμένοι, πώς είναι οργανωμένοι. Και αυτοί έχουν τα δικά τους, δεν είναι τις Έλληνες, τις αντιπαραθέσεις. Τις έχουν. Τι κάνανε λοιπόν οι Αρμένοι, πώς οργανώθηκαν. Να δούμε και εμείς, να αφήσουμε όλα αυτά που ίσως μας έκαναν να είμαστε σε αντιθέσεις, σε αντιπαραθέσεις, σε ολιγορίες. Να κοιτάξουμε ως κοινό στόχο, αφού το ίδιο θέλουμε. Την αναγνώριση. Για να τιμήσουμε, έτσι θα τιμήσουμε τους προγόνους μας που γενοκτονήθηκαν. Έχετε... Εμείς οι αυτοί λοιπόν, ίσως μέσα από κάποιες φορές που λειτουργούμε, οι σύλλογοι να πιέσουν τις ομοσπονδίες τους και όλοι μαζί απέναντι στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις, στα κόμματα, να τους πιέσουμε να αλλάξουν στάση και να αρχίσουν να βάζουν το θέμα έστω
και σε κάποιο θεσμό διεθνώς. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πεζρικιανίδη, είναι θέμα πίεσης, έτσι, συλλογικής πίεσης. Κύριε Φουντουκίδη, πριν σας αποδεσμεύσω, ναι, θα ήθελα να μας πείτε δύο τελευταίες έτσι σκέψεις, δύο λόγια με αφορμή και αυτά που ακούσαμε νομίζω από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Αναλύθηκε επαρκώς από τον κύριο Γιώργο Πεζρικιανίδη ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το παράδειγμα των Αρμενίων για μας είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε και νομίζω αναλύθηκε επαρκώς. Επίσης υπάρχουν και παραδείγματα μεμονωμένων ανθρώπων. Ο καθηγητής Θεοφάνης Μαλκίδης, το οποίο έχετε καλεσμένο, είναι ένα τέτοιο λαμπρό παράδειγμα. Είναι από τους ελάχιστους σήμερα που αγωνίζονται με τόσο καθαρό τρόπο για τη διεθνή αναγνώση και έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα με τη Διεθνή Ένωση. Πρέπει η εμπειρία αυτών των ανθρώπων να αξιοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία και όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι, πρέπει να μπει στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών, στη διπλωματική ατζέντα, στις συναντήσεις με τις ξένες κυβερνήσεις. Πρέπει να μπει το ζήτημα της γενοκτονίας. Είναι πολύ απλό. Το υποσχέθηκε προεκλογικά η σημερινή κυβέρνηση. Νομίζω πρέπει να το κάνει. Εάν η πανδημία ήταν μια δικαιολογία ως τώρα, από εδώ και πέρα μπορεί να, με την λήξη που ελπίζω να έχουμε σύντομα, μπορεί το θέμα αυτό να προωθηθεί. Έχουμε ολιγορήσει. Έχουμε καθυστερήσει στο θέμα αυτό της αναγνώρισης. Νομίζω ότι καλές είναι οι επαιτειακές εκδηλώσεις, γίνονται αρκετές, αλλά είναι επαιτειακές εκδηλώσεις. Πρέπει να περάσουμε στην ουσία που είναι ένας συγκεκριμένος δρόμος, ο συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την αγνώριση, για το πώς θα βάλουμε, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αρμενίων, το ζήτημα στους διεθνείς οργανισμούς. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Φουντουκίδη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Κύριε Μαλκίδη, θα ήθελα να πάμε πίσω στο έτσι ιστορικό πλαίσιο. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω για όλα έτσι, τα ιστορικά γεγονότα, συνοπτικά, τα οποία κορυφώθηκαν από το 19 και μετά και συνθέτουν αυτό που λέμε γενοκτονία των ποντίων. Διότι αυτή η γενοκτονία δεν είναι μια έτσι συστηματική προσπάθεια εξόντωσης του πληθυσμού, η οποία ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου το 1908, εκεί θα λέγατε, ή και λίγο νωρίτερα. Ναι, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό το οποίο συνέβη ως μαζικό έγκλημα, δηλαδή εν τέλει γενοκτονία στον Πόντο, ήταν κομμάτι του ελληνικού ολοκαυτώματος, το οποίο σημειώθηκε όπου υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί. Ξεκινώντας το 1908 στην περιοχή της Θράκης, ήταν το πρώτο στάδιο μαζί με αυτό της Μικράς Ασίας που κράτησε μέχρι το 1914. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε από τους νεότρουκους, οι οποίοι σε στενή συνεργασία, όπως έχουμε πει, με Γερμανούς αξιωματικούς, η οποία εντάθηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σχεδίασαν, υλοποίησαν και εκτέλεσαν ένα σχέδιο το οποίο είχε ως στόχο την εξόντωση πνευματική, οικονομική και εν τέλει βιολογική του ελληνισμού. Ξεκινάει ως τάγματα εργασίας, δηλαδή ως οργανωμένα στρατόπεδα συγκέντρωση, θα τα λέγαμε σήμερα, τύπου Dachau και τύπου Auschwitz, τα οποία εν ροή, όπως πολύ σωστά έχουν ονομαστεί, δηλαδή σε περίοδο μη σταθερών συγκεντρώσεων, είχαν ως αποτέλεσμα να κατευθυνθούν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε άγνωστες τοποθεσίες και να πεθάνουν πραγματικά στο δρόμο. Το δεύτερο στάδιο είναι από το 1914 στο 1918, όπου με την πρόφαση της στρατολόγησης ελληνικής καταγωγής Οθωμανών στρατιωτών, είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς να δολοφονηθούν είτε πάλι στα τάγματα εργασίας, είτε ακόμα και στην πρώτη γραμμή σε φωνικές μάχες όπως αυτή της Καλλίπολης. Μάλιστα, η τουρκική προπαγάνδα λέει ότι σε αυτή την περίοδο υπάρχει γενοκτονία από τους Έλληνες εναντίον των Τούρκων και υπάρχουν πάρα πολλοί Οθωμανοί οι οποίοι σκοτώνονται, δηλαδή Τούρκοι αυτή την περίοδο, αλλά θα πρέπει να ξέρουν τηλεθεατές και γενικότερα αυτοί που μας παρακολουθούν και μας ακούν ότι είναι απλώς Έλληνες οι οποίοι στρατολογήθηκαν υποχρεωτικά και αν δεν υπήρχαν χιλιάδες λιποταξίες, τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν ακόμα περισσότερα. Και το τελευταίο στάδιο είναι από το 1918-19 με την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που κρατάει μέχρι το 1923-24 όταν σε αυτή την περίοδο εντάθηκε η γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων στον Πόντο. Αν δεν υπήρχε εδώ μια σημαντική παράμετρος που αφορά την αντίσταση, δηλαδή τη στοιχειώδη αυτοάμυνα των Ελλήνων της περιοχής εναντίον των διώξεων, εναντίον των μεγάλων εκτοπίσεων και των βιωτήτων που ακολούθησαν, επιπλέον τα θύματα ήταν ακόμα περισσότερα. Θα πρέπει εδώ να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που αφορά τους αριθμούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να ξέρουν όλοι και όσες μας παρακολουθούν το γενικό πλαίσιο, έτσι ώστε να γνωρίζουν ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αρνούνται το μαζικό έγκλημα, το τι έχει συμβεί.
Η τελευταία απογραφή η οποία έγινε στο Οθωμανικό κράτος ήταν λίγο πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, όπου μας έβγαζε περίπου 2.700.000 έως 3 εκατομμύρια σε όλο το Οθωμανικό κράτος, αλλά χωρίς αυτός ο αριθμός να συμπεριλαμβάνει τους εξισλαμισμένους. Mm-hmm. Και φυσικά τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν φύγει σε προηγούμενες περιόδους, κυρίως προς τη Ρωσία, προκειμένου να γλιτώσουν τις βιαιότητες και τις διώξεις. Το 1928 που γίνεται η απογραφή στην Ελλάδα, τη γενική και αφορά και τους προσφυγικής καταγωγής πληθυσμούς, από τα 2 εκατομμύρια περίπου 700.000 έχουμε ως πρόσφυγες 1.300.000, που σημαίνει ότι αυτό το ποσό, αυτός ο αριθμός ο οποίος μας λείπει από τον Πόντο, τη Θράκη, την Καπαδοκία, τη Μικρά Ασία, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Αγγίζει το 1.300.000 αν δεχτούμε ότι πάρα πολλοί πρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα πέθαναν από συγκεκριμένες ασθένειες. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι μόνο στον Πόντο εξολοθρεύτηκαν, δολοφονήθηκαν πάνω από 350.000. Περίπου ο ίδιος αριθμός είναι στη Μικρά Ασία και μπορεί να τον υπερβαίνει φτάνοντας στις 400, και περίπου 250.000 με 300 είναι στη Θράκη. Αυτό συνθέτει το πλαίσιο της γενοκτονίας, ξεκινώντας δηλαδή από εκεί, και νομίζω ότι είναι καλό οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες να γνωρίζουν ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή πάνω από 50% του ελληνικού πληθυσμού που εξολοθρεύτηκε, έχουμε τις πράξεις οι οποίες ορίζει στην ουσία και ο τύπος η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος Γενοκτονίας του ΙΕ. Δηλαδή αυτό το οποίο ορίζουμε στον τύπο και στην ουσία, στο πνεύμα της πρόληψης, της σχετικής σύμβασης του ΙΕ, αφορά το ελληνικό ολοκαύτωμα, τη γενοκτονία των Ελλήνων. Άρα, είτε στην Ελλάδα είτε στη διεθνή κοινότητα, πέρα από τα τεκμήρια και ειδικά στην Τουρκία, θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει σε διεθνείς οργανισμούς και κοινοβούλια και πολιτείες αφορά ένα αδιάσυστο έγκλημα, το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχει παραγραφεί όσα χρόνια και να περάσουν, και η απέτησή μας είναι πέρα από την αναγνώριση γενοκτονίας, πέρα από την αναγνώριση της μνήμης, η οποία δυστυχώς υπόθηκε πολύ εύστοχα, δεν υπάρχει Νιρεμβέργη για μας, όπως αντίστοιχα έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τα ναζιστικά εγκλήματα. Δεν υπήρξε αντίστοιχο δικαστήριο προκειμένου να δικάσει τους ενόχους της γενοκτονίας των Ελλήνων. Οφείλουμε εμείς να κάνουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα νέμεσης, δηλαδή το αντίστοιχο πρόγραμμα δικαιοσύνης, που να αφορά την προστασία της μνήμης των θυμάτων. Μην ξεχνάτε ότι όταν κάποιος αρνείται ένα έγκλημα, πόσο μάλλον όταν αφορά το συγκεκριμένο της γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και των Ελληνίδων, σχετίζεται με την ύβρη, την σπουδαία αυτή πράξη, το βαρύτερο έγκλημα το οποίο είχαν οι πρόγονοί μας. Άρα λοιπόν φτάνουμε σήμερα στο σημείο να απαιτούμε, και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, να διεκδικούμε, χρησιμοποιώ και αυτό το ρήμα, επιπλέον τόσο από την ελληνική δημοκρατία όσο και γενικότερα από τους θεσμούς της διεθνούς κοινότητας, κυρίως όμως από την Τουρκία, να αναγνωρίσει ένα έγκλημα το οποίο συνιστά την εξαφάνιση, εξολόθρωση, δολοφονία του 50% του ελληνικού πληθυσμού που ζούσε στο Οθωμανικό κράτος, και σήμερα οι απόγονοι βρίσκονται διασπαρμένοι σε όλο τον πλανήτη. Είναι ένα χρέος, καθήκον και υποχρέωση που αφορά όχι μόνο τον νόμο, όχι μόνο τον τύπο, αλλά την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι, πιστεύετε, αυτό εφικτό? Δηλαδή, εδώ θα το θέσω το ερώτημα. Βέβαια, είναι σημαντικό το να προσπαθήσουμε έτσι, να απαιτήσουμε και την αναγνώριση από την Τουρκία. Αλλά επανόρθωση, έτσι, πιστεύετε ότι θα μπορούσε ποτέ η Τουρκία, η οποία παραβιάζει συνεχώς το διεθνές δίκαιο και όχι μόνο στις σχέσεις της με την Ελλάδα, στις σχέσεις της με όλες τις γειτονικές της χώρες. Θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε σε σημείο η Τουρκία να αναγνωρίσει όντως την γενοκτονία των Ποντίων και να προβεί μάλιστα και σε πράξεις επανόρθωσης, τις οποίες θα μπορούσε ενδεχομένως το ελληνικό κράτος να επιδιώξει και δικαστικά? Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παρατήρησή σας. Με βρίσκει σύμφωνο στο πλαίσιο το οποίο βάζετε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και είναι και μια λογική απορία εν τέλει. Όταν, και πρέπει να σας πω πολύ σύντομα κάποια πολύ σημαντικά και χαρακτηριστικά γεγονότα όλης αυτής της πορείας. Όταν πήγαμε στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, ήμασταν συγκεκριμένοι 4-5 άνθρωποι. Και τελικώς πετύχαμε αυτό το οποίο μας λέγανε ότι είναι ακατόρθωτο. Πετύχαμε την αναγνώριση με 131 ψήφους, 130 κατά. Την 131η ψήφο μας την έδωσε μια γυναίκα κουρδικής καταγωγής, η οποία διαγράφηκε από το κόμμα της, γιατί πήγε ενάντια στη γραμμή, και όταν ανέβηκε στο Βήμα ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα που έγιναν από κάποιους προγόνους εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Το
Το ίδιο συνέβη και στην Αρμενία, όπου θα πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλές φορές, το υπονόησε ο κύριος Πεζικιανής και ο κύριος Φουντουκίδης, πάρα πολλές φορές βρήκαμε απέναντί μας όχι μόνο την Τουρκία, αλλά βρήκαμε δυστυχώς και τους θεσμούς της Ελλάδας. Πετύχαμε όμως και εκεί. Το πετύχαμε και στην Ολλανδία. Πετύχαμε δύο σημαντικά ψηφίσματα στις ΗΠΑ χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καμία συνδρομή, χωρίς καμία προσπάθεια που αφορά τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας. Πετύχαμε αυτά τα δύο ψηφίσματα από τη Γερουσία και τη Βουλή και στην Ελλάδα δεν υπήρξε ούτε μία αναφορά. Πραγματικά σιωπή, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, η οποία αγγίζει τα όρια όχι του παραλόγου, αλλά της προκλητικότητας να μιλάει όλος ο πλανήτης για την αναγνώριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής και να επικυρώνει στην ουσία ένα ψήφισμα, το οποίο ψήφισμα όμως αναφέρει τη γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων. Το έχετε ακούσει εσείς προσωπικά αυτό, ότι υπάρχουν δύο ψηφίσματα τα οποία τα επικύρωσε ο Biden πριν λίγο καιρό και στην Ελλάδα δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά. Πρόσφατα, και σας το λέω αυτό και νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά που το μοιράζομαι δημοσίως, υπάρχει ένα συγκεκριμένο tweet από τον γιο του Προέδρου του Ισραήλ, ναι, το οποίο πραγματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε στείλει μια επιστολή από διάφορους ακαδημαϊκούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οργανώσεις από όλο τον κόσμο, Αρμενίων και Ασσυρίων, που ζητάμε από τη Βουλή του Ισραήλ, για φανταστείτε αν η Βουλή του Ισραήλ αναγνωρίσει τη γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων, πόσες χώρες θα ακολουθήσουν. Όταν ο πρόεδρος λοιπόν, ο γιος του πρόεδρου του Ισραήλ, λέει προς την Τουρκία ότι έχετε πράξει γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων, έχετε εκδιώξει όλους τους Έλληνες, έχετε οργανώσει ένα σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων, αυτό δεν συνιστά μία πρόκληση για την ελληνική δημοκρατία να θέσει αυτομάτως το αίτημα, όχι μόνο στο Ισραήλ, σε όλο τον πλανήτη? Έχεις τέτοια εργαλεία, έχεις τέτοια μέσα, έχεις τέτοια όπλα, έχεις τέτοια εφόδια, τα οποία πραγματικά τα έχουμε πετύχει εμείς. Χρησιμοποιώ το εμείς του Μακρυγιάννη, δηλαδή αυτό το η μαγιά, το ότι τρώνε όλοι, αλλά στο τέλος μένει αυτό το μικρό ζυμάρι με το οποίο γίνεται ο άρτος, γίνεται η πνευματική προσπάθεια, ο πνευματικός αγώνας και εν τέλει ο αγώνας για τη δικαίωση, την αναγνώριση και την αλήθεια. Μπορώ να σας πω χιλιάδες τέτοια περιστατικά. Ο κ. Πεζηριανίδης είπε για την προσπάθεια υπονόμευσης, αλλά τη στιγμή αυτή που το υπονοήσατε κι εσείς, δεν είναι κάτι παράλογο το οποίο το είπατε, είναι λογικό σχήμα σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, μπορεί να έχει χιλιάδες εμπόδια και πιστέψτε με, προσωπικώς έχω αντιμετωπίσει χιλιάδες εμπόδια, δυσκολίες και δοκιμασίες προκειμένου να πετύχουμε πάρα πολλές από αυτές τις αναγνωρίσεις. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι στο τέλος, παρότι τώρα ο τύραννος και ο δολοφόνος φαίνεται δυνατός και ανίκητος, στο τέλος θα νικήσει και η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Και η αλήθεια, ακριβώς. Κύριε Πεζηριανίδη, θα ήθελα να ακούσω λίγο, θα ήθελα να μας πείτε και μερικά πράγματα και για το περιοδικό Πόντος, γιατί είμαι σίγουρος ότι και μέσα από τις σελίδες του καταβάλλεται μόνιμη και διαρκή προσπάθεια έτσι, για την, ως προς το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας, έτσι δεν είναι? Πριν μπορώ να πω δύο κουβέντες, για να βάλουμε λίγο και όλο τον ελληνισμό της καθημάς Ανατολής, να μιλήσουμε για τους στρατιώτες και για τους Μικρά Ασία, Σμύρνη, όλη η καθημάς Ανατολή πέστη αυτό το αδίκημα. Το λέμε αυτό να μην τους αδικήσουμε, γιατί είναι μέσα. Απλώς στο ποντιακό θέμα η γενοκτονία είχε οριμάσει και με τα ιστορικά και με το πολιτικό πλαίσιο και το δρέξαμε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, γρήγορα. Είναι και αυτά και ο κύριος Μαρκίδας, εξάλλου οι έρευνες τους και μελέτες τους μιλάνε και για την Θράκη και τη Μικρασία και τους εξισλαμισμούς, έχουν πάρα πολλούς εκεί εξισλαμισμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν σαφώς γιατί το καθεστώς είναι τέτοιο. Όμως και μέσα στο περιοδικό γράφουμε κάποια πρόσωπα, κάποιες περιπτώσεις εξισλαμισμένων, οι οποίοι αφού έμαθαν την καταγωγή τους σε μια ηλικία κάπως μεγάλη, μίλησαν. Και μίλησαν δημόσια και εκφράστηκαν και διώχθηκαν, φυλακίστηκαν. Μια περίπτωση είναι ο Ταμέτζιλ, κύριε παραδείγματος χάρη, την υπόθεση του οποίου τη γράψαμε στο περιοδικό. Φυλακίστηκε, μετά έφυγε, πήγε στην Ευρώπη τώρα, έτσι. Και μια άλλη περίπτωση όπως ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλάνης, ο κύριος Μαρκίδης το γνώρισε, και όλος ο κόσμος, το οποίο γράψαμε και την ιστορία του μέσα στο περιοδικό, ήταν με εκ το στρατό ένας φανατικός Τούρκος και πήγε μάλιστα εθελοντής κάτω στην Κουρδία, στις περιοχές της Κουρδίας να πολεμήσει ως κομμάντος. Δεν ήξερε τίποτα, τραυματίστηκε. Τον πιάσανε εχμάλωτο οι Κούρδοι, εκεί πάνω άρχισε να γίνεται ζυμός. Πήγαιναν οι δικοί τους
η δική τους στις υπηρεσίες, στους αξιωματικούς, τι γίνεται το παιδί μας ή δεν γίνεται, και εκεί οι ίδιοι τους είπανε. Γιατί άρχισε, δεν ξέρετε, νομίζετε ότι δεν γνωρίζουμε ότι είστε Έλληνες, και από εκεί άρχισαν να αφυπνίζονται. Και αφυπνίστηκε πλέον και ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλής, ο οποίος άλλαξε το όνομα του, ήταν Ιμπραχήμ, και μίλησε, ήταν πλέον ακτιβιστής, φυλακίστηκε, διώχθηκε και τελικά ήρθε στην Ελλάδα πριν λίγο καιρό, βρίσκεται εδώ, ζήτησε άσυλο. Αυτό το κεφάλαιο των έξι δυναμισμένων, πολλοί από τους νέους οι οποίοι ήδη φύγαν από το ιστορικό πόντο και πήγαν στις πόλεις, πήγαν στα πανεπιστήμια, είναι, ξέρετε, οι γνώσεις πλέον, και τους βάλανε σε ένα μεγάλο προβληματισμό και πλέον γνωρίζουν ποιοι είναι, τι είναι. Υπάρχει, να το πω έτσι απλά, ένα κίνημα και εκεί έχουμε ρίσματα πάρα πολλά. Δεν μπορούν όμως να μιλήσουν σε αυτό το καθεστώς, αντιλαμβάνεστε, ή φυλακίζεσαι ή παθαίνεις κάποιο ατύχημα ή δραπετεύεις. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε. Μας αφορά. Το περιοδικό είναι συνέχεια ουσιαστικά της εφημερίδας πόντος που είχαμε. Εκείνη όντως ήταν ένα πολιτικό όργανο, να το πω έτσι. Στηρίζαμε όλες αυτές τις απόψεις και τις ιδέες και του Μιχάλη Χαραλαμπίδη και της γενοκτονίας. Ήρθαμε σε ρήξη με όλο αυτό το κατεστημένο και μετά από λίγα χρόνια βγάλαμε το περιοδικό, το οποίο είναι κυρίως ιστορικό και λαογραφικό. Όμως βάζουμε και τα θέματα μας αυτά μέσα και τα ιστορικά, ποιοι είμαστε, τι είμαστε, με διάφορους τρόπους, για να η γνώση είναι αυτή που θα μας φέρει και τον απλό κόσμο που δεν ξέρει για τον πόντο, για την ιστορία μας, για την γενοκτονία μας. Υπάρχουν και οι έμεσοι τρόποι να δώσουμε τις πληροφορίες. Το ποιοι είμαστε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και έτσι χωρίς υποστήριξη από πουθενά προσπαθούμε με το περιοδικό να παίξουμε ένα τέτοιο, αν θέλετε, ρόλο ενημέρωσης προς όλο το κοινό και προς τους μη ποντίους, και με το περιοδικό κάνουμε και διάφορες δράσεις, όπως μια ωραία δράση είναι η χορηγία αυτής της εκπομπής που ξεκινήσαμε στο σέντερ της εκπομπής στο πόντος μας, την οποία λόγω της περίοδου αυτής με το θέμα αυτό σταμάτησε και ελπίζουμε ότι θα το συνεχίσουμε. Ο κόσμος συζητάει την εκπομπή και ίσως μέσα από αυτήν και ίσως και από την δική σας εκπομπή να βάλουμε και πολλά μέρος θέματα, γιατί είδατε προκύψαν ιστορικά το ένα το άλλο, να πληροφορείται ο κόσμος. Είναι παράλληλα και η ενημέρωση και ιστορικών και άλλων γεγονότων προς τον απλό κόσμο. Άμα να κάνουμε και τον αγώνα μας αυτό, όπως είπατε. Εμείς κάνουμε τον αγώνα, το περιοδικό ήδη φεύγει ταχυδρομικά στους δρομητές και στην Αμερική και στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ταχυδρομική διεύθυνση. Και ελπίζουμε και στην Καβάλα, επιτρέψτε μου, έχουμε πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι μέσα από την εκπομπή είδαν το περιοδικό, το γνώρισαν και ήρθαν κοντά μας και ελπίζουμε να δούμε πάλι κοντά και μέσα από την εκπομπή να δώσουμε άλλη διάσταση στην πληροφόρηση και στο κυρίως θέμα αυτό, το οποίο πλέον, βλέποντας στο παρελθόν τα λάθη, τις φιλιγορίες, θα δούμε πώς θα πορευτούμε, γιατί δύσκολος είναι αγώνας, δεν είναι εύκολος. Έχετε δίκιο. Απέναντι στο κεντρικό σύστημά μας, την πολιτική, την Βουλή, να τους πιέσουμε εμείς, οι σύλλογοι, τις ηγεσίες τους, να είναι μόνιμοι, αν θέλετε, ένας μόνιμος στόχος αυτός. Δεν είναι εύκολο, βλέπετε τι γίνεται, για να ησυχάσουν και οι ψυχές των προγόνων μας, που γενοκτονήθηκαν, μόνο έτσι θα ησυχάσουμε και εμείς. Έχετε απόλυτο δίκιο και όλα ξεκινούν έτσι από την γνώση, την πληροφόρηση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, στην αρχή της κουβέντας μας είπατε για μια επιστολή που στείλατε σε έναν γερουσιαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πείτε μας λίγα πράγματα για το περιεχόμενό της, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον. Η επιστολή απευθύνεται όχι απλώς σε έναν γερουσιαστή ανάμεσα στους υπολείπους, αλλά στον πρόεδρο των Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, τον Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο, πρωταγωνιστικό θα έλεγα, στα ζητήματα τα οποία αφορούν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και κυρίως ό,τι αφορά τα θέματα της αποκάλυψης της τουρκικής ιστορίας, του τουρκικού παρελθόντος και ειδικότερα των τουρκικών εγκλημάτων και ειδικότερα της γενοκτονίας. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω συναντηθεί στις ΗΠΑ πάρα πολλές φορές όταν έχω βρεθεί για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα της γενοκτονίας και εκτιμώ όχι μόνο την προσωπικότητά του, αλλά κυρίως τον αγώνα του, ο οποίος παρότι έχει μπροστά του πάρα πολλά εμπόδια από την τουρκική πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία μετέρχεται όλων των μέσων προκειμένου να βάλει προσκόμματα σε όσους αναδεικνύουν τέτοια θέματα, πόσο μάλλον σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Εν τούτοις δεν έχει κάνει ποτέ πίσω και σε συνεργασία και με άλλους γερουσιαστές καθώς και βουλευτές έχουν εισάγει δύο ιστορική σημασία ψηφίσματα, τα οποία αφορούν τη Γερουσία και το Κογκρέσο,
που σχετίζονται με τα εγκλήματα της Τουρκίας και κυρίως την αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσύριων, καθώς και των άλλων λαών που έχουν υποστεί αντίστοιχα μαζικά εγκλήματα από το τουρκικό καθεστώς. Έχει ενδιαφέρον ότι με αυτή την επιστολή ζητώ, όπως και με αντίστοιχες πράξεις που έχω προβεί και έχουμε προβεί και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και θα κάνουμε και αντίστοιχες στο μέλλον, ζητώ να επικυρωθεί το ψήφισμα και του Κογκρέσου και της Γερουσίας από τον πρώην ΗΠΑ, όπως έχει την διάθεση, αλλά κυρίως έχει και την πρόθεση να το πράξει, προκειμένου τη 19η Μαΐου, σήμερα, σε άμεσο μέλλον, στο πολύ άμεσο μέλλον, η αντίστοιχη πράξη η οποία είδαμε να συμβαίνει για την περίπτωση της γενοκτονίας των Αρμενίων να συμβεί και για τη δική μας υπόθεση. Και ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία, όπως και αντίστοιχες άλλες στο παρελθόν και πρώτα Θεός και στο μέλλον, γιατί πέρα από το προφανές, δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι συνδέεται με ένα προσωπικό θέμα, με ένα ιστορικό θέμα που αφορά την ίδια μου την προσωπικότητα, την ίδια μου την πορεία και τη ζωή, δηλαδή ως απόγονος θυμάτων και διασωθέντων, σχετίζεται με το πώς ένας πολίτης, ο οποίος μπορεί κατά την έκφραση του ισχύου να δουλεύει, να προτείνει και τελικώς να πράττει τα μείζωνα και τα σημαντικά, να βρει πράξη, να βρει υλοποίηση και στο σήμερα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο επίπεδο της γεωπολιτικής, της γεωστρατηγικής, της διπλωματίας, πολλές φορές οι πολίτες, οι άνθρωποι, το λέει πολύ εύστοχα ο Ηράκλειτος, τα υποκείμενα κινούν την ιστορία, οι άνθρωποι κινούν την ιστορία. Άρα λοιπόν έχουμε την υποχρέωση, έχουμε το καθήκον απέναντι στην ιστορική μνήμη και την αλήθεια, απέναντι σε αυτό το οποίο συνέβη, να μην ξανασυμβεί. Η σχετική πρωτοβουλία είναι σειρά αντίστοιχων πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί και από τον ομιλούντα αλλά και από άλλους συναδέλφους και συναγωνιστές σε όλο τον κόσμο, προκειμένου αυτό το έγκλημα να μην μείνει στο περιθώριο, να μην μείνει στη λύθη, αλλά να προταχθεί προκειμένου οι λαοί και εν τέλει οι άνθρωποι να βρίσκουν μπροστά. Εκτιμώ ότι ο Ρόμπερτ Μενέντες και ως προσωπικότητα αλλά και ως πολιτικός άνδρας μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή την πρόταση και αυτή την πρωτοβουλία και να αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι έχει το στένος, έχει την ανδρεία και έχει το θάρρος να τα βάλει με ένα καθεστώς το οποίο προσομοιάζει με ναζιστικού τύπου, είναι ένα παρακρατικό καθεστώς, έχει φασιστικά χαρακτηριστικά, έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάτε ότι ο ρατσισμός και το apartheid έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια στην Νότια Αφρική και όπου αλλού έχει υπάρξει. Και στην Τουρκία ακόμα όποιος δεν μιλάει τουρκικά ή όποιος δεν νιώθει Τούρκος ή όποιος δεν λέει ότι είναι Τούρκος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης εκατοντάδων ετών. Σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Κουρδικού κόμματος βρίσκεται στις φυλακές αντιμετωπίζοντας εκλεγμένο σον στο τουρκικό κοινοβούλιο ποινή 150 ετών γιατί δηλώνει ότι είναι Κούρδος. Ο Αρμένιος δημοσιογράφος, συνάδελφός σας, ο Χραν Ντίνκ, αποκάλυψε όλα τα πεπραγμένα της τουρκικής κοινωνίας απέναντι στα εγκλήματα εναντίον των Αρμενίων και των Ελλήνων και δολοφονήθηκε εν μέσω κεντρικής οδού της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρθηκε και ο Γιώργος Πεζερκιανίδης για τον Ταμέρ Τσιλιγκύρ και χιλιάδες άλλους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινώς αντιμετωπίζουν τις βιαιότητες. Συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί. Είναι η πρωτεύουσα των φυλακών του πλανήτη αυτή η χώρα η Τουρκία. Πραγματικά πάνω από 120.000 γνωρίζω προσωπικώς φυλακισμένοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι και όσοι έχουν προλάβει να φύγουν, τελικώς προσπαθούν να αναδείξουν την ελευθερία τους και κυρίως αυτά τα ζητήματα. Άρα αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η πρόταση, αυτό το αίτημα κινείται σε ένα πλαίσιο υψηλού επίπεδου πολιτικής, διεθνούς επίπεδου πολιτικής, δεν περιχαρακώνεται στα εσωτερικά, αφορά το ζήτημα της αναγνώρισης, αφορά το ζήτημα της διεκδίκησης, κυρίως όμως αφορά την ανθρώπινη μας υπόσταση, η οποία δεν πρέπει να αφήνει τη λύθη να σκεπάζει την αλήθεια. Μακάρι να υπάρξει αποτέλεσμα και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το οποίο, αυτό το ότι στείλατε αυτή την επιστολή. Είναι κάτι το οποίο εγώ θα περίμενα να κινείται και η ελληνική διπλωματία. Έτσι, τέτοιες επιστολές και διαβήματα και αιτήματα να έρχονται και από τα επίσημα, έτσι, από τα επίσημα κοινή της κυβέρνησης. Είναι έτσι το σχολείο σας, βρίσκει σύμφωνο. Όταν όμως, πολύ ορθά το λέει ο Πλάτωνας 2.500 χρόνια πριν, όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε την πρωτοβουλία την αναλαμβάνουν οι πολίτες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, επειδή οι πολίτες οφείλουν να είναι αντίστοιχοι όλης αυτής της μεγάλης παρακαταθήκης, κληρονομιάς και παράδοσης που έχει ο ελληνικός λαός αντίστασης και αγωνιστικότητας, αυτό κάνω, αυτό θα κάνω και συν Θεό αυτό θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να σας δίνει δύναμη ο Θεός και να συνεχίσετε αυτό το έργο, γιατί πραγματικά
είναι πολύ σημαντικό για τη μνήμη των προγόνων μας πρώτα απ' όλα, που χάθηκαν, που σφαγιάστηκαν, εξοντώθηκαν από τους Τούρκους και η μνήμη τους έτσι απαιτεί δικαίωση. Κύριε Πεζηρκιανίδη, κάτι που δεν αναφέραμε νομίζω είναι, θα ήθελα λίγο για τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε δει πριν από αρκετό καιρό, υπήρξε μια προσπάθεια για ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια αυτή, έτσι δεν είναι? Δεν τελεσφόρησε, γιατί αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, στο πολιτικό έτσι προσκήνιο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εκεί. Πολλοί βουλευτές, ίσως πολλές φορές και διαχρονικά και παλαιότερα, αυτοί που μας στήριζαν λίγοι μεν ήταν ξένοι, να το πω έτσι, από άλλα κράτη, ευρωβουλευτές και πολλοί παράγοντες έπαιξαν ρόλο. Θα πω όμως και ένα άλλο παράδειγμα, το ξέρει και εκείνος Μαλκίδης, που επιτυχίες είχαμε κυρίως στην Ευρώπη και αλλού, όταν άρχισαμε να κάνουμε από κοινού αγώνες και ενωθήκαμε με τους Αρμενίους και με τους Ασσύριους. Ένα παράδειγμα θα πω, το ξέρει και ο κ. Μαρκίδης πολύ καλά, της Σουηδίας. Είχε γίνει, πριν το 2010, είχε γίνει μια προσπάθεια, το 2006 νομίζω, με ένα κόμμα το αριστερό, με έναν Έλληνα ελληνικής καταγωγής βουλευτή του Σουηδικού Κοινοβουλίου και ένα συναδελφό του, δεν είχε τόση μεγάλη επιτυχία. Μετά όμως όταν ξεκίνησαν αυτές οι από κοινό έτσι, προσπάθειες με τους Αρμενίους και οι Ασσύριοι, οι οποίοι δεν έχουν και πατρίδα όπως ξέρετε, φέραμε την επιτυχία αυτή στη Σουηδία και αλλού. Όπου βλέπουμε επιτυχίες, υπήρχε ήδη προηγουμένως μία αναγνώριση για τους Αρμενίους και πάνω σε αυτές τις αποφάσεις πλέον έγιναν και οι δικές μας, ενσωματώθηκαν δηλαδή και οι δικές μας περιπτώσεις με την κοινοκτονία. Θέλω να πω το δείγμα αυτό και το παράδειγμα της από κοινού προσπάθειας. Και βεβαίως των Ασσυρίων που δεν έχουν πατρίδα, βλέπετε τι γίνεται εκεί στην περιοχή πλέον των Ασσυρίων, όπου πλέον τα τελευταία χρόνια γενοκτονήθηκαν. Που δεν μιλάει κανένας, δεν είναι η δημοσιότητα εκεί. Να δούμε αυτό το παράδειγμα το οποίο πλέον πρέπει να το κάνουμε και εσωτερικά. Αυτό που είπα προηγουμένως, τι πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε την εξουσία την κεντρική. Τη Βουλή, τα κόμματα, τις κυβερνήσεις, το Υπουργείο Εξωτερικών, την ελληνική διπλωματία. Από προσπάθειες τέτοιες πρέπει να κάνουμε. Να πιέσουμε για να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε. Το παράδειγμα αυτό με την από κοινού προσπάθεια πλέον με τους Αρμενίους, κυρίως γιατί προηγούνται, αυτή είναι η αλήθεια, και με τους Ασσυρίους, θα φέρουν πιστεύω αποτελέσματα και στην Ελλάδα με πολύ σκληρό αγώνα, δεν είναι εύκολο. Όλες αυτές τις συγκυρίες όπου αναφέρθηκαν και από τον κύριο Φωτοκύρη με τα γεωστρατηγικά, δεν είναι τόσο απλά. Θέλει πίεση και όχι αναγκαλισμούς με την εξουσία. Γι' αυτό το είπα εγώ και γύρω με κακή. Τι πρέπει να γίνει αυτό, δεν είναι? Αυτό δεν πρέπει να δούμε. Ακριβώς. Είναι εμείς οι απλοί από κάθε θέση και οι τηλεοράσεις και τα μέσα, οι σύλλογοι που αλλάξουν τακτική να πιέσουν τις ηγεσίες τους, να αλλάξουν νοοτροπία, να απαιτούν, να διεκδικούν, να πιέσουμε δηλαδή. Αν δεν πιέσουμε δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή δηλαδή η προώθηση, αυτή η απέτηση από την απίσημο κράτος. Και αν οι ξένοι πολλές φορές θα λένε, κύριος Μαρκέλης θα ξέρει που γυρίζει εσείς, δεν λέτε τίποτα, εμείς γιατί να κάνουμε, γιατί να μιλήσουμε, γιατί να βοηθήσουμε. Όταν εσείς οι ίδιοι, σαν κράτος δηλαδή, σαν κυβέρνηση, δεν βάζετε πουθενά το θέμα. Μα εκεί είναι το θέμα και μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση το ότι μιλάμε για πίεση. Εγώ την πίεση θα την καταλάβαινα προς διεθνείς οργανισμούς, προς ξένες κυβερνήσεις. Αλλά εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται εσείς μονίμως να ασκείτε πίεση στην ελληνική κυβέρνηση, στους Έλληνες βουλευτές, σε φορείς δικούς μας που κανονικά θα έπρεπε από μόνοι τους να έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι εθνικό χρέος ουσιαστικά, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιος να τους πιέζει να το κάνουν. Είναι πολύ εύστοχα, όπως το είπε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, επιτρέψτε μου, αγώνας σε δύο μέτωπα. Α, μάλιστα, ωραία. Το δικό μας εδώ, το εσωτερικό στην Ελλάδα, και πρέπει να αγωνιστούμε. Εκεί πρέπει να αλλάξουμε λίγο τακτική. Από εκείνη όλοι γίνανε λιγορία σίγουρα, ίσως λάθη, ανταγωνισμοί, αντιπαραθέσεις. Αφού έχουμε κοινό σκοπό όλοι, πρέπει να ενωθούμε κάπου από μια ιδέα, έναν κοινό μέτωπο
για να πιέσουμε εσωτερικά την Ελλάδα, τις κυβερνήσεις, το κοινοβούλιο, τους πολιτικούς, όλα αυτά και να δώσουμε παράδειγμα. Διότι έξω, όπως λέμε, πάμε καλά, μέσα δεν πάμε καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο και ελπίζω η απόψινή μας συζήτηση να έβαλε για αυτή ένα λιθαράκι, να αφύπνισε περισσότερο κόσμο, ίσως κάποιοι τηλεθεατές οι οποίοι δεν γνώριζαν το ζήτημα με λεπτομέρειες να αποκόμισαν περισσότερες πληροφορίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά και εγώ προσωπικά έμαθα πάρα πολλά από την συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσω επίσης και για το πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο μας δώσατε και το οποίο παίζει στις οθόνες μας όλη την ώρα που μιλάμε. Είναι πραγματικά συγκινητικές φωτογραφίες από τις εστίες του ποντιακού ελληνισμού, από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς πάρα πολύ δολοφονήθηκαν, σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους. Οι διασωθέντες ήρθαν στην Ελλάδα ή πήγαν σε άλλες χώρες, πρόκοψαν, πήγαν την Ελλάδα μπροστά ουσιαστικά, κέρδισε φυσικά η χώρα μας από αυτούς τους ανθρώπους, όμως έχουμε όλοι χρέος στην μνήμη τους να αγωνιστούμε, ο καθένας με όποιες προσπάθειες μπορεί να καταβάλει, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Και γι' αυτό και ο τίτλος της εκπομπής είναι «Απαιτούμε την αναγνώριση, δεν την ζητάμε απλώς». Νομίζω είναι πολύ όριμο το αίτημα και η απέτηση πλέον. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για την παρουσία σας στην εκπομπή, αλλά και για όλους τους αγώνες που καταβάλλετε τόσα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, έτσι, αυτός ο στόχος της αναγνώρισης. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες, ελπίζω, πέραν των άλλων πολύ σωστών αναφέρατε, δηλαδή τις γνώσεις, να είναι και αισιόδοξοι πλέον και αισιόδοξες ότι αυτός ο αγώνας θα έχει νικηφόρο αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και τη διεύθυνση της τηλεόρασης Center TV και τη δική σας εκπομπή και ελπίζω μέσα από άλλες εκπομπές, είτε από την εκπομπή ο Πόντος μας, είτε και τη δική σας και τις δημοσιογραφικές, να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα, είτε ιστορικά, είτε για τα θέματα. Γιατί σε μια κομπή αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να πούμε όλα. Βάλαμε ένα πλαίσιο τώρα λίγο να καταλάβει ο κόσμος και εσείς και όλος ο κόσμος λίγο πολύ που κινείται αυτή η υπόθεση. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Και μέσα από άλλες εκπομπές θα πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Γιατί η ιστορία 3.000 χρόνων, αντιλαμβάνεστε, θέλει τον χρόνο του. Ασφαλώς. Και τις εκπομπές για να τις παρουσιάζουμε και να δει ο κόσμος, τις οποίες περιμένει με πολλή αγωνία. Ασφαλώς. Θα έχουμε σίγουρα ξανά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και εσείς με την εκπομπή που έχετε βέβαια στο Center, τώρα που φτιάχνουν τα πράγματα με την πανδημία, πιστεύω θα ξεκινήσει και πάλι, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν και απόψε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.